Έτσι είναι αυτά. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε στο σημείο αυτό τον κύριο Ζούμπο από την Ανταρσία, υποψήφιος βουλευτής και περιφερειακός σύμβουλος. Καλησπέρα κύριε Ζούμπο, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και καλό αγώνα πάνω απ' όλα. Δεν ξέρω αν έχει αντιληφθεί ο κόσμος πόσο σημαντικές είναι αυτές οι εκλογές στις 25 Γενάρη. Εμείς θεωρούμε πως έχει καταλάβει ο κόσμος ότι παίζεται ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι στις πλάτες του. Θεωρούμε πως ο κόσμος φτάνει σε σημεία συνειδητοποίησης τα οποία πριν από 1, 2 και 3 χρόνια δεν είχε φτάσει και θεωρούμε δεδομένο ότι θα καταδικάσει το μαύρο μέτωπο του Μνημονίου, της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, αλλά και όλων των μικρότερων κομμάτων Δημάρ Λάος. Μόνο που μου ανησυχεί, κύριε Ζούμπο, είναι ότι λέτε ότι το θεωρείτε δεδομένο. Εμείς κάνουμε τις εξορμήσεις μας, βλέπουμε ότι υπάρχει τεράστια οργή. Το θεωρείτε δεδομένο ή το εισπράτετε από τον κόσμο? Το εισπράττουμε από τον κόσμο. Κοντός ψαλμός αλληλούια, σε 10-12 μέρες έχουμε εκλογές, θα καταδικάσει ο λαός το μαύρο μέτωπο που του κατέστρεψε στη ζωή, το μαύρο μέτωπο που έχει αφήσει 1,5 εκατομμύριο νέο κόσμο αλλά και μεγαλύτερο σε ηλικία κόσμο εκτός δουλειάς, το μαύρο μέτωπο που έχει αφήσει τις γιαγιάδες και τους παππούδες να ζουν με 400, 500 και 600 ευρώ για κάθε μήνα. Ξέρετε ότι λέγεται ότι θα πρέπει να κλειδώσουν τους ηλικιωμένους στα σπίτια αν θέλει να υπάρξει μια αντικειμενική, έτσι. Η δική σας άποψη ποια είναι πάνω σε αυτό το θέμα? Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι στις προηγούμενες... Είναι και προσβλητικό βέβαια για την τρίτη ηλικία να λες ότι θα τους κρατήσουμε μέσα στα σπίτια. Σε καμία γιατί περίπτωση. Παραδοσιακά ψηφίζουν το δικοματισμό. Ναι. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει εδώ και τώρα ο καθένας, κάθε πολίτης να αναλάβει τις ευθύνες του. Να δει ο παππούς και η γιαγιά που είναι προσκολλημένος στο παρελθόν και όντως η καταγραφή του 2012 έγραψε ότι κατά 75 περίπου τα 100, αν δεν κάνω λάθος, ψήφισαν Ουδού και Πασόκ. Ψήφισαν Ουδού και Πασόκ να καταλάβουν ότι εκείνοι που του καταστρέφουν τη ζωή, τη δικιά της ζωή, τη ζωή των παιδιών τους και των εγγονών τους, 20, 25 και 30 χρονών παιδιά που είναι μέσα στη μαύρη κατάθλιψη και στη μαύρη απελπισία, είναι εκείνη που ψήφισε το 2012. Να καταψηφίσει και να ψηφίσει δυνάμεις όπως η Ανταρσία, που μιλάμε ξεκάθαρα, δεν κρύβουμε τα λόγια μας και έχουμε χαρτογραφήσει το δρόμο για έξοδο από την κρίση παρόλη τη μεγάλη... Σχεδόν προλάβατε το επόμενο ερώτημα. Γιατί Ανταρσία, καταρχήν, και γιατί Βασίλη Ζούμπο μετά? 4 πράγματα θα σας πω. Παύση πληρωμών και μονομερή διαγραφή του χρέους. Γιατί μονομερή διαγραφή του χρέους? Γιατί μονομερός μας το επέβαλε και η αστική τάξη της Ελλάδας και η αστική τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μονομερός μας επέβαλαν τα μνημόνια χωρίς να ρωτήσουν το λαό. Ο Παπανδρέου είπε ψέματα το 2009, ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος είπαν ψέματα το 2012 και συνεχίσανε τα μνημόνια μαζί με όλους τους κολαούζους τους, Δημάρ, Λάος και λοιπούς. Και μονομερός έτσι όπως μας το επέβαλαν, έτσι θα το καταργήσουμε. Μονομερής έξοδος από την Ευρωζώνη που καταστρέφει την ελληνική οικονομία. Μονομερής έξοδος από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει φτιάξει δρακόντιους αντιλαϊκούς και αντιδραστικούς θεσμούς. Άμεση έξοδος, άμεση εθνικοποίηση των τραπεζών και άμεση εθνικοποίηση όλων των κομβικών επιχειρήσεων για να μπορέσεις να πάρεις τα κλειδιά της οικονομίας στα χέρια σου και να επανακινήσεις την οικονομία. 4 κλειδιά τα οποία μπορούν να φέρουν την άνοιξη σε αυτόν τον τόπο, να πάψει ο κόσμος να φεύγει για τη Γερμανία για να δουλεύει για 14 ώρες. Και πώς θα γίνει αυτό σε εχθρικό περιβάλλον, ενώ σε ευρωπαϊκό εχθρικό περιβάλλον, με διαφορετικές πολιτικές και φιλοσοφίες? Με τη λαϊκή και εργατική κινητοποίηση του κόσμου. Ο λαός ενωμένος και δυναμικός και μαχητικός δεν έχει τίποτα να φοβηθεί από κανέναν. Διότι πάντα στην πολιτική ζυγίζουμε και το αντίπαλο δρόμο. Ο αντίπαλος δρόμος είναι η συνέχιση. Είναι η συνέχιση του 30% της ανεργίας, των 1,5 εκατομμύριων ανέργων. Είναι η συνέχιση των περικοπών σε μισθούς και συντάξεις. Είναι η συνέχιση της φυγής των νέων ανθρώπων στις Γερμανίες και στα κάτεργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτός είναι ο δρόμος που η αστική τάξη θέλει να μας βάλει να ακολουθήσουμε. Και ο τραγικός εκβιασμός που λέει, ακούστε, ή θα αποδεχθείτε αενάως αυτά που σας λέμε εμείς, ή αλλιώς θα βγούμε από το ευρώ. Τι είναι το ευρώ? Το ευρώ είναι το σούπερ μάρκο που έχει ωφελήσει μόνο τους γερμανούς καπιταλιστές και τους δορυφόρους τους και έχει ρημάξει όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας. Δεν είμαστε μόνο εμείς που υποφέρουμε, είναι πάρα πολλοί λαοί που υποφέρουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμμάχους θα βρούμε στην εργατική τάξη της Ιταλίας που υποφέρει, της Ισπανίας, της Ιρλανδίας και βέβαια και της ίδιας της Γερμανίας, που υπάρχουν εκατομμύρια, δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι οι οποίοι ζουν μέσα στη μαύρη φτώχεια. Τα διλήμματα αυτά, κύριε Ζούμπου, είναι πραγματικά
ή είναι ψεύτικα και εκβιαστικά. Είναι, τα διλήμματα αυτά, ακούστε, η αστική τάξη Ελλάδας το έχει κάνει ξεκάθαρο 5 χρόνια τώρα, στον καιρό του μνημονίου. Η γραμμή Μαζινό είναι το ευρώ. Δεν συζητάμε το ευρώ, μέχρι και φτάσανε, θυμάστε πριν ένα χρόνο που ήταν το θέμα με το γάλα λίγων ημερών και όλα αυτά, φτάσανε την κουβέντα να λένε τι θέλετε, δεν θέλετε αυτή την αλλαγή, άρα θέλετε να βγούμε από το ευρώ. Αυτός ο εκβιασμός και αυτή η τρομοκρατία πρέπει να τη σπάσουμε αντιμετωπίζοντάς την κατά μέτωπο. Και εδώ θέλω να κατηγορήσω το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος συμμετέχει και αυτός, παρόλο που προέρχεται από την αριστερά, θέλω να τον κατηγορήσω ότι τρομοκρατεί τον ελληνικό λαό μαζί με την υπόλοιπη αστική τάξη, λέγοντας ότι, ακούστε να δείτε, το θέμα της Ευρωζώνης δεν το ακουμπάμε. Το θέμα της Ευρωζώνης είναι κάτι το οποίο δεν το συζητάμε. Είναι μια βάναυση τρομοκρατία απέναντι στον ελληνικό λαό και πρέπει... εμείς αυτό ακριβώς προσπαθούμε να αναδείξουμε. Τα μηνύματα που παίρνετε και τι μπορείτε να πείτε στους φθιωτούς, μιας και απευθύνεστε με την Ανταρσία ως υποψήφιος, κύριε Ζούμπο. Καταρχήν θέλω να πω, έχουμε ένα πολύ δυναμικό ψηφοδέλτιο από κόσμο της εργασίας, από κόσμο του καθημερινού μόχθου, το Στέλιο το Βουτσαρά που είναι ηλεκτροσυγκολητής, εμένα που είμαι μηχανικός, το Δημήτρη Τοδάρα που είναι δασολόγος και ελεύθερος επαγγελματίας, τη Βάσο την Καψάλη που είναι φιλόλογος, τον Κώστα τον Κότσιολο που είναι οικονομολόγος και φοροτεχνικός και τον Γιάννη τον Μέλιο που είναι γεωπόνος. Αυτοί οι άνθρωποι είναι άνθρωποι της εργασίας, είναι άνθρωποι που είναι στο πρώτο μετερίζει του αγώνα καθημερινά, στους εργατικούς αγώνες, στους αγώνες ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη και σε όλη αυτή την τεράστια τρομοκρατία. Και ζητάμε από τον κόσμο όχι μόνο να μας ψηφίσει, αλλά να είναι εκεί στις 26, γιατί στις 26 Ιανουαρίου θα συνεχίζει να παίζεται το παιχνίδι. Στην πρώτη γραμμή του αγώνα με λαϊκή και εργατική κινητοποίηση. Μεσίες δεν υπάρχουν, σωτήρες δεν υπάρχουν, κανένας δεν πρόκειται να σώσει το λαό, κανένας δεν πρόκειται να τον απελευθερώσει από τα μνημόνια, παρά μόνο η ίδια η δική του κινητοποίηση. Μάλιστα. Λοιπόν, καλή επιτυχία κύριε Ζούμπο, σε εσάς προσωπικά και στην Ανταρσία. Καλό αγώνα σας ευχόμαστε. Καλό βράδυ. Yes. Λοιπόν, έχουμε, Γιώργο, είπαμε πλούσιο πολιτικό ρεπορτάζ. Θα ξεκινήσουμε από την ομιλία του Πρωθυπουργού. Ακριβώς. Πάμε στον Αντώνη Σαμάνστα Γιάννενα, στην Ήπειρο, εκεί που είπα αρκετά πράγματα, κατηγορώντας για άλλη μια φορά τον ΣΥΡΙΖΑ.